Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων πρώτης αρρωγής για τους πληγέντες του σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με το Υπουργείο Οικονομικών να αφήνει ξεκάθαρη αιχμή για την αναντιστοιχία μεταξύ των αιτήσεων και των δεδομένων που έχουν προκύψει από τις αυτοψίες των υπηρεσιών. Ας ψάξει το Υπουργείο, εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο, να βρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβεί τον νόμο και να τιμωρηθούν ανάλογα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Οι αιτήσεις για πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής ανήλθαν σε 8.708 αφημοί, αριθμός ο οποίος υπερβαίνει τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη διαδικασία των αυτοψιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ αντίστοιχη είναι και η εικόνα όσον αφορά τις αιτήσεις για αποζημίωση για οικοσκευή και για πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης σε επιχειρήσεις. Τα χρήματα αυτά αφορούν τους δικαιούχους και πρέπει να πάνε στους δικαιούχους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και πρέπει να φτιάξουν τα σπίτια τους και έχουν υποστεί συνέπειες από τον καταστροφικό σεισμό. Από εκεί και μετά, εάν έχουν κάποιοι εξαπατήσει στο σύστημα, έχουν υποβάλει δηλαδή αιτήσεις για χρήματα που δεν δικαιούνται, σαφώς μπορούν να ελεγχθούν. Έχει μια ευθύνη τώρα το Υπουργείο να ψάξει αυτά τα αφημή, τα οποία αν είναι από την περιοχή μας ή είναι από μια άλλη περιοχή. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών, με γρήγορους ρυθμούς θα τρέξει και η διαδικασία για την πληρωμή και των υπόλοιπων δικαιούχων ανάλογα με την πορεία διασταύρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ταχείας αυτοψίας ή επανελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, έλεγχοι και διασταυρώσεις δρομολογούνται από ειδική ομάδα εργασίας και στις περιπτώσεις των αιτήσεων που αφορούν την πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς τις πληττόμενες από το σεισμό επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει ξανά το επόμενο διάστημα προκειμένου όσοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους να το κάνουν, αλλά και για εκείνους που επιθυμούν να επικυροποιήσουν ή αναθεωρήσουν, ακόμα και να ανακαλέσουν την αίτησή τους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Είναι προς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους. Και βέβαια είναι ανήθικο για τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να γίνει ο ακατάλληλος και γρήγορος έλεγχος, ώστε όλα αυτά τα πράγματα να βρουν τη θέση τους. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί συνολικά 27.089.358 ευρώ σε 2.962 πολίτες που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.